χαρά. Ξέρετε, πρόσφατα υπήρξε η επέτειος του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ. Ένας πόλεμος ο οποίος κόστισε πάρα πολύ στο Ισραήλ σε θύματα, γύρω στους 2.000 νεκρούς, δύο τόσους, τραυματίες, πάρα πολλούς τραυματίες, αγνοούμενους κλπ. Και πολλές φορές είχε φτάσει στα όρια του το Ισραήλ και ήθελε να ζητήσει και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να κάνει πάυση πυρός, να ζητήσει κατάπαυση του πυρός. Το θέμα ποιο είναι, ότι 49 χρόνια μετά αυτός ο πόλεμος συνεχίζει και είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα για το Ισραήλ, όχι σαν κράτος και στον κόσμο. Μιλάς με βετεράνους του πολέμου, μιλάς με ανθρώπους που δεν το έζησαν καν, παιδιά που σήμερα είναι 18 ετών, 20 και πάνω στο στρατό, και όλοι τους μαθαίνουν για αυτόν τον πόλεμο. Ήταν καταστροφικός από όλες τις πλευρές. Από την αλαζονία καταρχάς του Ισραήλ, από την μη αποφασιστικότητα του στρατού να δεχτεί τις προστρατικές αντικατασκοπίας, να δεχτεί να φύγει από την ιδέα ότι εμάς δεν μας πιάνει και δεν υπάρχουν και μέχρι δεν μας πιάνει κανείς και γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση πολέμου. Και παρόλα αυτά, ακόμα και 24 ώρες πριν, ο Ζαΐρα έλεγε δεν θα γίνει πόλεμος. Από την πλευρά της, το πόσο λιπόψυχη ήταν η κυβέρνηση. Όταν θα βρείτε σκούρα, ο Νταγιάν ήθελε να φύγει, να παραιτηθεί και της είπε, τότε η Γκόντα του είπε, είσαι σοβαρός, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για το Ισραήλ διεθνώς, ο ήρωας του πολέμου του 67 και του 56, παραιτείται και το βάζει στα πόδια και για την ψυχολογία του λαού και του στρατού αυτή τη στιγμή. Το ότι υπήρχε άνευ προηγουμένο μπουρδέλο στην κυριολεξία, ο στρατός με την έννοια του δεν υπήρχε υλικό, δεν ξέραν πού βρίσκεται το υλικό. Το μόνο που δούλεψε σωστά ήταν η επιστράτευση. Ακούω τις ιστορίες από αυτούς τους ανθρώπους ότι φτάσαμε στο εκεί που έπεσε μονάδες μας, ειδικά τα θωρακισμένα, και δεν υπήρχαν τάξη έτοιμα, δεν ξέρανε πού βρίσκονται και ξέρω εγώ τι. Αυτό, το πόλεμος αυτός έχει στην κυριολεξία στοιχειώσει το Ισραήλ και φοβάμαι ότι θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια για να μπορέσει να ξεφύγει, να ξυπνήσει, να πετάξει από πάνω αυτό το πρόβλημα του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ. Να σας πω κάτι, προσωπικά θα προτιμούσα να μην το πετάξει, γιατί όσο υπάρχει μέσα τους αυτό το πράγμα ότι το Γιόμ Κιπούρ, ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ ήταν ο καταστροφικότερος που έζησε ποτέ το Ισραήλ σαν οργανωμένο κράτος, ίσως θα τους κρατήσει να είναι λιγότερο αλαζόνες, πιο προσεκτικοί και να προσέχουν ακόμα περισσότερο το στρατό και σαν εφόδια, σαν ό,τι χρειάζεται, να είναι πιο καλά οργανωμένοι και φυσικά και στην πολιτική ηγεσία να μην κάνει τις βλακίες και αυτά που έκανε τότε η Γκόλντα Μέιρ, ο Νταγιάν και η παρέα τους. Εγώ έχασα δύο φίλους εκεί πέρα, ένας ήταν συμμαθητής μου, κολλητός μου και ήταν αγνοούμενος για 4 μήνες και τον βρήκαν τελικά νεκρό. Ήταν τραυματιοφορέας, μάχημος τραυματιοφορέας και τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 μήνες. Οπότε έχω και ένα προσωπικό πρόβλημα με αυτό το θέμα. Αυτά!